Εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού.
Τότε γέρθησαν πάσε παρθένοι εκείνε και κόσμησαν τας λαμπάδας αυτών, εδέ μωρέτες φρονίμης είπων, δότε ημίν εκ του ελαίου ημών, ότι ελαμπάδες ημών σβένινται. Απεκρίτησαν δε φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε ουκ αρχές ημίν και ημίν, πορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσατε αυτές. Απερχομένων δε αυτών αγοράσε, ήλθεν ο νυμφίος και έτοιμης ήλθον με τα αυτού εις τους γάμους και κλείστη θύρα. Ύστερον δε έρχονται και λυπή παρθένη λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Ο δε αποκριθείς είπεν, αμήν λέγω ημίν ουκίδα ημάς. Γρηγορείτε ούν ότι ουκίδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν. Εν ή ο Υιός του ανθρώπου, ομογούσιον το πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον
ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και την ανθρωπίσαντος σταυρωθέντα περί περιμών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις είναι ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας του γέστε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον των Κύριων των Ζωοποιών που εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσφυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Ισμία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ και βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το αποστρέψει και διαστηρά σε πάση νωρί και νόσου την καθημόνη λέει και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Χριστός ο Λουτρόιν, κόντια πάτου μας, 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 Χριστός
Κάποτεν καλύμνο Ιωάννου τεν καρπάζει και αντίμου τον εστιβαλέν. Γερασίμου του Βυζαντίου και λέοντίου τον εμπάθμου. Εργορίου και γραβανού του Ισκυρίου μελετήνου του εγκυλάδου, άρβου του ζερόντου. Αμφιλοχή του γέροντος του εμπάθμου. Και των οσίων μητέρων ημών. Μελούς της εμπορήνη της χώρης του κυβερήμιν επιτελούμεν. Ξένης και κασιανής της πιστρίας. Ελέησον και σωσον ημών.
Τριάθεια, φυλά την πάνταση μας. Καλημέρα σας και βοήθειά μας. Πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα είναι τα αίτη σας. Η χάρη του Θεού μας που είναι Άγιος με τις ευχές και τις ευλογίες του Αυθέντου και Δεσπότου μας, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, να σταθούμε εδώ στον ευλογημένο και αγιασμένο μας τόπο και να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία στη μνήμη της Οσοσίας Μητρός Σιμών Μέλους που ασκήθηκε εδώ στο λόφο της Βουρίνας στην περιοχή αυτή. Είναι η μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ ανάμεσα στους συντελεστητές μου, στο Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, τον Πατέρα Ιωάννη, στους ιερείς μου, τον Πατέρα Αναστάσιο, τον Πατέρα Περικλή, τον Πατέρα Νικόλαο, τον Πατέρα Κωνσταντίνο, τον Πατέρα Αναστάσιο. Και έχω δίπλα μου την Ηγουμένη της Ιεράς Πολύ, της Αγίου Νεκταρίου, με τη συνοδεία της. Και ευχαριστούμε, Γερόντισσα, γιατί πρώτη φορά φτάνει κάποιος από το μοναστήρι εδώ, ο τόπος της ασκήσεως, να σας ευλογεί και να σας αγιάζει η Αγία Μελό και να σας αγιάζει και στη γη αλλά και στους ουρανούς όπως αγίασε εκείνη. Βρίσκομαι εδώ χαρούμενος γιατί έχουμε εδώ τον πρωτοψάλτη μας, τον κύριο Σακέλη με τους βοηθούς του. Βρίσκομαι χαρούμενος εδώ γιατί είσαστε όλοι εσείς δίπλα μου, ο κύριος πρόεδρος του Ζυπαρίου, όλοι που εκτιμάτε τη μνήμη της Αγίας Μελός. Είναι εδώ ο Δαβίδ, ο οποίος έκανε το ωραίο ψηφιδοτόπου κοσμή την είσοδο της Ιεράς Μονής. Είμαι χαρούμενος γιατί έχω γύρω μου την ομάδα των Μαύρων Λύκων, οι οποίοι συνεχώς όλο τον χρόνο, όχι την περίοδο των εορτών, των μονών και των εξοκλησίων μας και των προσκυνημάτων μας, αλλά όλο τον χρόνο πασχίζει για να μπορούν τα πράγματα να είναι στη θέση. Ευχαριστώ και την ομάδα των Αγίων Πάντων που τώρα συμπαρίσταται στην ομάδα, είναι ένα μικρό παράρτημα της ομάδας των Μαύρων Λύκων. Ευχαριστώ τη Δημοτική Τηλεόραση και την ιστοσελίδα και την εφημερίδα που αντιπροσωπεύει η Χαρίκλια. Ευχαριστώ όλους σας που βρίσκεστε εδώ, την κυρία Μαρία από την τηλεόραση που δεν μας ξεχνάει ποτέ και τον βοηθό της των κάμεραμαν, για να δώσει τη δυνατότητα και στους άλλους να βρεθούν εδώ. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας εδώ, ξέρετε, γιατί εδώ στις δυσκολίες των παλαιότερων εποχών υπήρχε η Μελό, η μοναχή, η οποία πήρε την περιουσία της, έφτιαξε ένα μικρό εκκλησάκι, στεκόταν εδώ, ερχόντουσαν οι άνθρωποι κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι, κυνηγημένοι από τους κατακτητές και εκείνη προσπαθούσε να τους μάθει μερικές προσευχές, να τους αφαλύνει τον πόνο τους. Τα φάρμακα που κρύβονται εδώ στη γη, τα βότανα που έχει η ευλογημένη περιοχή μας, το ευλογημένο μας νησί, να τους οδηγήσει απέναντι στις ιαματικές πηγές, στην πρώτη ιαματική πηγή που είναι το κοκκινό νερό, στη δεύτερη ιαματική πηγή που είναι το βουρκό νερό, παραπέρα η ιαματική πηγή που χρησιμοποιείται μαζί με το βουρκό νερό και βρίσκεται μετά το ηφαίστειο, γιατί εδώ μερικά μέτρα πιο πέρα, γύρω στα 500 μέτρα, βρίσκεται ο κρατήρας του ηφαιστείου Δισκό. Βρισκόταν εδώ η Αγία Μελό λοιπόν, μοναχή τότε, και προσπαθούσε να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων. Δεν είχε κατάλημα, είχε αυτό το μικρό εκκλησάκι και το κατάλημά της ήταν όταν κοιτάξετε πίσω από την εκκλησάκι που έχει μια εγκοπή ο βράχος, εκεί στη μέσα πλευρά της εγκοπής κοιμόταν η Αγία. Δεν είχε σπίτι δικό της, πολύ αργότερα ο μοναχός που έμενε εδώ και διακονούσε τη μονή έκτισε τα κελιά που έχουμε στο επάνω μέρος και τα οποία βρίσκονται ερυπωμένα και σιγά σιγά αρχίζουν να διδυσκευάζουν τη Μαύρη Λύκη. Χαίρομαι λοιπόν όταν σας βλέπω εδώ και χαίρομαι και για τον εαυτό μου που είσαστε εδώ, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μόνος και λέει η Γραφή αλίμονος αυτόν που είναι μόνος. Και όλοι μαζί πατάμε τα λείψανα της Αγίας, δεν έχουμε βρει ακόμα τον τάφο της Αγίας, δεν έχει φανερωθεί, μπορεί να είναι εκεί που κάθεστε, μπορεί να είναι εκεί που πατάτε, μπορεί να είναι μέσα στον ναό, μπορεί να είναι πιο πέρα. Αλλά εδώ η Αγία είναι εδώ μαζί μας αυτή την ώρα. Δεν μπορούμε να τη δούμε εμείς την Αγία, γιατί είναι ανάμεσά σας. Έρχεται, σας ακουμπάει, προσπαθεί να ακούσει τον πόνο της καρδιάς σας. Προσπαθεί να ακούσει τη χαρά σας και εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά αν αφήσουμε τον εαυτό μας να γαληνέψει, θα αισθανθούμε μια άβρα δίπλα μας, είναι η παρουσία της Αγίας.
Μπορεί να πατούμε τα λείψανά της, αλλά όμως η Αγία είναι δίπλα μας. Μας προστατεύει και μας αγιάζει μικρούς και μεγάλους. Είναι πόσο χαρούμενο είναι να έρχονται να κοινωνούν παιδιά και να λένε, να λέει ο ιερέας, μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού και να ακούει το όνομα Μελό. Είναι πόσο όμορφο αυτό και σκεφτείτε πόση μεγάλη χαρά έχει η Αγία για αυτή τη δυνατότητα που έχουμε. Αυτή την ώρα που ευχαριστήσω όλους σας και συγγνώμη αν κάποιον ξεχάσω, δεν μπορώ να μην θυμηθώ τον Μανώλη τον Κουτελά, τον κύριο που διασφάλισε την περιοχή αυτή και ενέγραψε ξανά στην Ιερά Μητρόπολη το οικόπεδο που βρίσκεται η Μονή της Αγίας Μελός. Ο κύριος Κουτελάς μένει μονίμως στην Αυστραλία, είναι εδώ συνήθως κάθε φορά στην εορτή, πέρασε από το γραφείο μου, αλλά έχει μια μεγάλη φροντίδα, θέλει μαζί με τον σύλλογο, στον οποίο είναι γραμματέας, τον σύλλογο των κόων της Αυστραλίας, να κάνει μια μεγάλη δωρεά. Θέλει να δωρήσει ο σύλλογος ένα ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, θέλει να δωρήσει κάτι σημαντικό, να δωρήσει κάτι στο γεροκομείο, και σε αυτή τη διαδικασία του πώς θα γίνουν όλα αυτά βρίσκεται στην Αθήνα για διεκπαιρεώσεις. Το ευχόμαστε του χρόνου να είναι εδώ. Τον ευχαριστούμε και πάλι για ό,τι έχει κάνει για την παρουσία μας εδώ. Ευχαριστούμε την οικογένεια Πέτσαλη που για πάρα πολλά χρόνια, που ήταν τα πράγματα δύσκολα, φρόντιζε το Εγκλησάκι και έκανε μια ανακαίνιση όπως βλέπετε και στην αναθηματική πλάκα που υπάρχει την παλιά επάνω στο Εγκλησάκι. Εύχομαι να είστε όλοι γεροί, δυνατοί και χαρούμενοι. Να έρχεστε κάθε εδώ φορά εδώ στη γιορτή της Αγίας Μελός, αλλά να έρχεστε και κάθε φορά εδώ να λάβετε ένα καντιλάκι, να καθαρίζετε τον τόπο, να βάζετε την καρδιά σας. Καλωσορίσατε στρατηγία σας. Να βάζετε τη δυνατότητα της σχέσης των ανθρώπων μαζί με τις σχέσεις των Αγίων και όλοι μαζί να προστρέχουμε προς τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Είναι μεγάλη δυνατότητα αυτή που έχει η πίστη μας και αυτό εξάλλου είναι που την κάνει αληθινή. Να έχει την δυνατότητα της σχέσης συνεχώς. Αυτή τη σχέση σας την εύχομαι, εύχομαι να σας προστατεύει η Αγία Μελό, να σας οδηγεί στα βήματα του Χριστού μας, στην αγκαλιά της Παναγίας μας και στη σωτηρία. Αμήν. Πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα είναι τα έτη σας. Καλώς ήρθατε. Και ρώτησα, ελάτε εσείς να μοιράσετε τα εικόνα και εγώ δεν μοιράσω τα εικόνα.